Να απαντήσω λίγο στον κύριο Λαμπρού ότι έχουμε κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εδώ και 20 μέρες. Μηχανήματα δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε ολοκληρώσει τις μελέτες για να μπορούμε να βγάλουμε έξω. Ό,τι κάνουμε, το κάνουμε τη βοήθεια των δημοτών μας, των μηχανημάτων. Ήδη έχουμε πιστώσει πάρα πολλούς. Αναμένουμε να ολοκληρώσουμε. Δυστυχώς όλοι οι δρόμοι είναι χάλια. Και στο Σχήνο που έχει πρόβλημα και στον Κόφα και γενικά όλο ο Δήμο μας. Περάσαμε μια καταστροφή. Τέλος πάντων, είμαστε στη διαδικασία. Όσο για την πλατεία του Σχήνου, δεν μπορώ να καταλάβω το εξής πράγμα. Πήραμε μια μελέτη, δυστυχώς όπως γνωρίζετε εσείς πριν από μένα, ότι το έργο στο Σχήνο είναι 250.000 ευρώ. Ο εργολάβος έχει μπει μέσα αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει ένα συνδυασμό και πλατείας και πάρκινγκ. Το έργο έγινε βάση με μελέτη υπηρεσίας, με τη μέσα το ΕΕ. Έχουμε πάρει μια έκπτωση πάνω από 50%. Τι θέλουνε, δεν το καταλαβαίνω. Εμείς έργο στο Δήμο δεν κάναμε 250.000 για το Δήμο Λουτρακίου. Προσπαθούμε με προγράμματα και παρακαλετά σε Υπουργεία να πάρουμε επιχορηγήσεις. Και έρχεται ο κύριος Λάμπρου αυτή τη στιγμή εδώ και μας λέει την πλατεία, το Σχήνο, το πάρκινγκ. Θα κάνουμε ένα έργο σωστό. Το είδαμε τις υπηρεσίες, το είδε ο Δήμαρχος, όλοι εγκρίνανε μετά από 10 και 12 συναντήσεις που κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα. Θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για το Σχήνο. Έχουμε εντάξει και μια παιδική χαρά για το Σχήνο. Μέσω Πράσινου Ταμείου. Δεν νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει τη βαρύτητα για το Σχήνο και για όλο το Δήμο. Σε όλα τα σημεία του Δήμου. Είτε είναι Λουτράκι, είτε είναι Αγίου Θεοδόρη, είτε είναι Περαχώρα. Το Λουτράκι και ο Δήμος μας, μέχρι την ολοκλήρωση της θητείας μας, θα γίνει ένα εργοτάξιο. Έχουμε πάρει επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Υποδομών πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι προεκλογικά λόγια. Είναι δεσμεύσεις οι οποίες ολοκληρώνουν τις διαδικασίες. Ευχαριστώ.